Ο κεφαλικός φόρος επιδικαίων και αδίκων με τη δικαιολογία της πάταξης της φοροδιαφυγής κινητοποιεί όλες τις δυνάμεις των επαγγελματιών, των επιστημόνων και των επιχειρηματιών σε όλη την Ελλάδα. Μας αφορά όλους, γιατί μας δυσφημεί ως εμπόρους. Δεν μπορεί να πεις μία τάξη ότι είναι κλέφτες. Ουσιαστικά είναι μια παραδοχή ότι δεν μπορεί να ελέγξει τη φοροδιαφυγή και γι' αυτό μας βάζει όλους στο ίδιο τσουβάλι μαζί με αυτούς που φοροδιαφεύγουν ή που δεν δηλώνουν τα εισοδήματά τους. Οι μικρομεσαίοι στρέφονται κατά το απαράδεκτο, όπως υποστηρίζουν, Χαρατσιού, που διπλασιάζει ουσιαστικά τη φορολογική επιβάρυνση των επιχειρήσεών τους και κατ' επέκταση απειλεί τη δραστηριότητά τους. Σε κάποιους μπορεί να είναι διπλάσια και τριπλάσια. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις σε έναν άνθρωπο ότι πρέπει σώνει και καλά να βγάλεις αυτά. Τα έχουμε πει αυτά χίλιες φορές. Είναι η προκαταβολή του επόμενου έτους. Στην προκαταβολή του επόμενου έτους ξέρω εγώ τι θα κάνω το επόμενο έτος. Όταν το επόμενο έτος δουλέψω να πληρώσω το φόρο που μου αναλογεί. Η αδυναμία του κράτους να ελέγξει τους ελεύθερους επαγγελματίες μεταφέρεται τώρα με κεφαλικό φόρο. Οι κλάδοι των εμπόρων και της εστίασης σε Λιβαδιά με νόημα αναφέρονται στα μηνύματα της Ευρωκάλπης και απαντούν στον άδικο νόμο με την προσφυγή τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Σίγουρα πήγε το μήνυμα από τις ευρωεκλογές στην κυβέρνηση. Τώρα θα δείξει αν βέβαια το έλαβε υπόψη της. Υπάρχει προσφυγή στο ΣΤΕ που πιστεύω ότι θα δικαιωθούμε, γιατί αυτός ο φόρος είναι άδικος, για όλους είναι άδικος. Και πιστεύω ότι ούτε καν θα έπρεπε να τους περάσει από το μυαλό να σκεφτούν να βγάλουν αυτό το φόρο. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να είχε ήδη πάρει το μήνυμα των εκλογών και την αντίθεση του εμπορικού κόσμου σε αυτά τα μέτρα που άδικα μπήκαν στις πλάτες τους. Κατατέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας το ΣΤΕ. Σαφώς και τη στηρίζουμε. Είμαστε εδώ για να πούμε άλλη μια φορά ότι τα μέτρα αυτά είναι άδικα. Με δεικτικό τρόπο, τέλος, απαντούν στην τοποθέτηση του Κεντρικού Τραπεζίτη της Ελλάδας, ο οποίος προέτρεψε σε μετανάστευση όσους επιχειρηματίες αντιδρούν στη φορολόγησή τους. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που είπε ο Κεντρικός Τραπεζίτης είναι μεγάλο φάουλ. Εμείς, καλώς ή κακώς, θα ετοιμάσουμε τα χαρτιά μας, μήπως πάμε σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, να μας διώξουν και από τα σπίτια μας, να μείνουν και ένα μεγάλο μέρος του προσωπικού άνεργοι. Εφόσον το είπε, κάτι παραπάνω θα ξέρει αυτός. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που πάνε ένα μεροκάματο, ένα πιάτο φαγητό στο σπίτι τους. Αυτούς δεν μπορεί να μας πει ο κ. Στουρνάρας ότι πρέπει να μεταναστεύσουμε.